Ο Πούτιν χτύπησε και πάλι. Αγνόησε μέρα, ώρα και έστειλε ρωσικούς πυράβλους στην καρδιά της Ουκρανίας. Μπαράζ εκρήξεων βρίσκεται σε εξέλιξη στη ματωμένη χώρα. Αυτές είναι οι εικόνες των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τις σημερινές ρωσικές επιθέσεις λίγο πριν εκπνεύσει το 2022. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Ουκρανικών αρχών, έχει γίνει αναφορά για 10 εκρήξεις. Δύο σχολεία στο Κίεβο υπέστησαν ζημιές, συμπεριλαμβανομένου και ενός νηπιαγωγείου. Απολογισμός, ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες. Οι σιρήνες της Ουκρανικής αεράμινας ήχησαν και πάλι. Протиповітряну оборону ми її зробили найсильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українське ППО. Χαμένοι στο σκοτάδι και υπό την απειλή των ρωσικών επιθέσεων, οι Ουκρανοί βρίσκουν το κουράγιο να συνεχίζουν τη ζωή τους. Στρατιώτες καταφθάνουν με το τρένο από το μέτωπο. Ένα μικρό διάλειμμα από τις μάχες να υποδεχτούν τη νέα χρονιά με την οικογένειά τους. Από поводу електрики ми сильно не переживаємо, тому що ми разом і це саме, я думаю, головне. Ну так. А там уже і присвічці посидимо. Στο ρωσικό στρατόπεδο, ο Υπουργός Άμυνας της χώρας στέλνει βιντεοσκοπημένες ευχές στο ρωσικό στρατό. Μιλάει με σκληρή γλώσσα για νίκη τη νέα χρονιά. Νίκη την οποία θεωρεί δεδομένη. Наступающим году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей. И, конечно, чистого неба. Наша победа, как и Новый год, неотвратима.